Φίλες και φίλοι μπασκετάκι, καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα αγώνα. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στην φάση των πρώην τελικών. Παρακολουθούμε μαζί τον αγώνα μεταξύ των τυπικά γηπεδούχων Σαλόνις με τις μπλε εμφανίσεις και τον Manchester United DC απευθείας από το Manchester της Θεσσαλονίκης. Να πούμε με τις λάθος εμφανίσεις, είναι η ομάδα της Manchester, παίζουν εκτός έδρας, περιμένατε, και με τις μπλε είναι η ομάδα των Σαλόνις. Έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο έχει επαναληφθεί άλλες δύο φορές φέτος. Κλείνουμε με αυτό. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες στη φάση των ομίλων, όπου εκεί πέρα ήταν μοιρασμένα τα αποτελέσματα. Τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι, το οποίο έγινε στις 2 Οκτωβρίου του 2023, οι Σαλόνις επικράτησαν με 72-58, ενώ 13 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους οι Manchester DC επικράτησαν σε έναν πολύ έντονο και θερμαστικό αγώνα 87-85. Όπως καταλαβαίνετε, είναι η τρίτη φορά που βρίσκονται αντιμέτωπες οι δύο ομάδες. Για φέτος θα βρεθούν και αλλημίτους ουσιαστικές, είναι επαναληπτικό τα τετραπτώσεις, το κακό ή το καλό, εξαρτάται. Θα δούμε από εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως μας δήλωσαν και νωρίτερα και από τις δύο ομάδες, ο αγώνας είναι διαφορετικός για σήμερα. Αυτό οφείλεται σε μια διαφορετική πληρότητα και των δύο από τα πλευρά στον Manchester United DC, ενώ από την άλλη οι αρκετές ελίτσεις των Σαλόνικς, συν ότι το παιχνίδι είναι πλέον σε πρώην τελική φάση και όχι στους ομίλους. Το αγώνα εκπληκτική η εκτέλεση και το κρατημένο φάουλ από τον Θωμά, τον Τέντσο. Πρώτο φάουλ, πρώτη πόντι, φάουλ το οποίο χρειώνεται ο Κώστας Καρακώστας. Έχουμε σήμερα αδερφικές εμφανίσεις από την πλευρά των γηπεδούχων Σαλόνικς. Είναι με το νούμερο 5 ο Τέντσος Αθανάσεως και με το νούμερο 99 Τέντσος Θωμάς. Ενώ από την άλλη βλέπουμε άλλο δίδυμο, όπου είναι ο Κώστας Καρακώστας με το νούμερο 7 και με το νούμερο 0 ο Καρακώστας Αλέξανδρος. Έχουμε περάσει μόλις τα 2 λεπτά της ροής του αγώνα. Είναι διαφορετικό φάουλ το οποίο κερδίζει ο Θωμάς ο Τέντσος από τον Γκυφόπουλο. Οπότε ξαναλάζει η μπάλα χέρια, αλλάζει κατοχή, περνάει στους Σαλόνικς. Αυτό που σας έλεγα, έχουμε περάσει, έχουμε περάσει πολλά δίλητα του αγώνα. Το σκορ είναι στο 2-0 με το κλάφι φάουλ χωρίς αυτή τη βολή που κέρδισε νωρίτερα ο Τέντσος ο Θωμάς, το νούμερο 99 των Σαλόνικς, το οποίο είναι τώρα στην επίθεση προς πίσω τον Τέντσο. Αν πηγείς η πάσα, να δούμε αν θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο. Μπάλα είναι για τους Manchester United DC και την παρέμβαση του Θωμά Τέντσου, που έκανε νωρίτερα ο λοιπόν του Θανάσης επαναφορά για τους Manchester DC. Γκυφόπουλος στο σούτ 2 πόντων, ισοφαρίζει σε 2-2 την εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή χαμηλό σκορ, θα μπορούσε να τελειώσει και παραπάνω. Τουλάχιστον η επιθετική δυνότητα των Σαλόνις έχει φάνει, ότι να θυμίσουμε γιατί το Τεντσέικο έχει πάρει τον πρώτο ρόλο για σήμερα. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, η θετική δυνότητα και γενικά τα αποτελέσματα τα οποία έχουν εξαλώνει πέρα από τις δύο νίκες που έκαναν στους εσπάσεις των 16 και απέκλεισαν τους Titans με 73-32 και 63-40. Τερμάσαν και σκότη θέση του ομίλου με 15 νίκες και 3 ήττες. Η μία, όπως είπαμε και νωρίτερα, προέρχεται από την ομάδα των Manchester United PC. Προσυγήσουμε τότε 85-87. Από την άλλη έχουμε ακόμα ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Τέντσος ο Θανάσης. Σε αυτήν περίπτωση η φάουλ είναι από άλλον παίκτη. Αλλάζει μόνο δηλαδή ο παίκτης που κάνει το φάουλ. Αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, μία ήττα είναι
από τις 3 των Salonis είναι του Manchester United, οι οποίοι στον αντίστοιχο όμιλο τερμάτισαν 5η με απόλυτη ισορροπία, 9 νίκες, 9 ήττες. Πρωταγωνιστής έως τώρα, γενικά, είναι ευχόμενο, γιατί είναι και τα δύο αδέλφια από την πλευρά του Salonis με τους πόντους, οπότε θα δούμε πάρα πολλά σκοραρίσματα. Ο Θωμάς 18 μέσο όρο και ο Θανάς 13,9 από την εκπληκτικό το καλάμπερο φάουλ. Πρέπει να διακόψουμε για αυτήν την εγκαθική ενέργεια ως τρέιλερ να μπαίνει ο Ρικάρδος Θεάη και να σκοράρει και να κερδίζει και το φάουλ, να κάνει το 5-8. Κυρία, πάρει και το προβάσμα η ομάδα του, το φάουλ το οποίο έγινε από μας διαφέρει ο Πέτσης που κάνει το φάουλ. Κυρίσαμε τις σημειώσεις μας για να σας δώσουμε γενικά τα στατιστικά του αγώνα. 5-9 μετά και τους, το έμεσο τρίποντο που έχει πετύχει ο Κάμπος Θεάη με την μπάλα, και θα δείτε σήμερα χωρίς νούμερο 1 το 14 του Ισπανού, τον επιτό του Ισπανός κάτω σε πάρα πολύ ωραία η τρίπλα. Το ρόλο ήταν σαν ποδοσφαιρικό. Άσογο το τρίποντο, συνδυασμός θα δουν να βγουν οι ομάδες Salonis, αλλά είναι οργανωμένη η άμυνα προς παρόν των Manchester United. Πολύ ωραίο το πέρασμα και πάσα για τον Σπανό από τα χέρια του Θωμά του Τέντσου. Το σκορ γίνεται 7-9, μειώνει η ομάδα των Salonis. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία η ατομική προσπάθεια, διπλή ασοχία, τριπλή ασοχία όμως από τον Ρικάρδο Θεάη. Ήταν αυτό εδώ πέφτες νωρίτερα, ήταν ο Μουσαφά Σανκαρέ, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ της ομάδας Manchester United PC με 19,3 πόντους και 13,6 rebound. Ακόμα μια επίθεση Manchester United, τους δύο πόντων, με το οποίο δεν είναι εύστοχο από τον Κυφόπουλο. Σε δευτεριασμό Σπανός θα πάρει τους δύο πόντους, θα πετύχει το καλάθι. Αν και έγινε έντονη προσπάθεια από τον Ρικάρδο Θεάη, μπορεί να κούμπησε το ταυλό, αλλά η μπάλα μπήκε μέσα. Οπότε χωρίς αποτέλεσμα, ουσίας η άμυνα καρακώσας χωρίς επιτυχία, το τρίποντο. Τέντσος πάλι πάνω αυτό το έργο, αλλά υπάρχουν βήματα στην προσπάθεια του παίχτη των Salonis, παρότι η συνέχεια δεν καταμετρείται. Η Φόπουλος γρήγορη και αποτελεσματική κίνηση έως τώρα. Ο οποίος χρεώνεται με το νούμερο 14 για σήμερα. Τέτοιος Ανάσης θα βγει στη γωνία, θα αφήσει να βρει την κρατάει την μπάλα μέσα. Ο Σπανός είναι μια δύσκολη υποδοχή σου τριών πόντων για το προβάσμα χωρίς αποτέλεσμα. Σαφά Γιφόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Καρακώστας θα κάνει την πάσα έξω. Του τριών πόντων του Κυφόπουλου αυξάνει τη διαφορά στο 9-14, το συν 5 αυτή τη φορά η ομάδα των Manchester United. Τέτοιος Ανάσης στην επίθεση για τους Salonis, τραβάει τον χρόνο. Να δούμε τι είναι τα σχέδια. Πουλιός Σπανός θα καταφέρει να σκοράρει, να μειώσει και το σκορ. Είχαν αρχίσει να παίρνουν διαφορά η ομάδα των Manchester United, όμως αυτή τη φορά δεν θα κρατηθεί. Στους τριών πόντων για αύξηση της διαφοράς, το στενό χωρίς αποτέλεσμα σε γρήγορη αντεπίθεση. Σπανός χωρίς αποτέλεσμα. Όπλος θα τρέξει με την μπάλα, δεν χρειώνει το φάουλ του Θωμά Τέντσου. Καρακώστας Θεάη για 3, χωρίς επιτυχία. Λοιπόν, θα πετύχει και το rebound, όμως δεν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα.
περνάνε στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή, γιατί μας βλέπετε ο Βαρακάς και ο Γέλιος, Γέννη, Στεάη και Καρακώστας. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει γενικά γρήγορο ρυθμό, είναι λογικό ότι οι παίκτες θα πάρουν τις ανάσες τους. Το πρόβλημα είναι να βρει τι θα επιφυλάξει τη συνέχεια από εδώ και πέρα. 11-14 το σκορ, 2 λεπτά και 30 δεύτερα για την ελήξη της πρώτης περίοδου. Και ένα πάρα πολύ ωραίο καλά διπλωμάτιο του Χαλόνης από τα χέρια του Τάσιου. Και αλλιώς Μούσια, όπως τον αποκαλούν, Γιφόπουλος για 3 από τα 8 μέτρα. Θα το δώσει και άλλη μια μεγάλη διαφορά για παρασφαλία με 13-17 στην ομάδα Manchester United. Ξανά για άμεση είναι και η απάντηση που βλέπουμε από το Θωμά Τέντζο. Ο Σαφά χωρίς επιτυχία το σουτ, αλλά θα σηκώσει ο Σκαμπίλης την μπάλα για να καταλήξει ακέρα στους δεστών του. Θα πάρει το rebound, θα πάρει το πάσο σουτ. Πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. 16-19, 1 λεπτό 44 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ευκαιρία και για άξιση διαφοράς για να φτάσουν στους 20 η ομάδα των Manchester United BC. Θα πούμε δεύτερο ομαδικό φόλι την ομάδα των Salonix σε αυτή εδώ τη φάση. Σαφά. Θα κάνει την αυξήση διαφορά, θα πετύχει το έμεσο τρίποντο. 16-20. Τέντσος Θωμάς θα πάρει το σκριντ από το συμπέκτη του, θα σουτάρει, δεν θα έχουμε την φάουλ ο διεκτής στην κειμένη φάση, μπορεί να μην υπήρξε γρήγορη πάσα από όλη την πλευρά του γηπέδου και θα καταφέρει Τάσιος να μειώσει σε 18-20, θα προλάβει δυναμική ενέργεια των αντιπάλων και θα σκοράρει. Η αθλητική προσπάθεια που κάνει ο Χριστοφίδης δεν είχε αποτέλεσμα, παρ' όλα αυτά κρατάει την μπάλα για την ομάδα του μετά από την παρέμβαση που έγινε. Αλλαγές για την ομάδα και τον Μαζιμέρης ως και τον Σαλόνιξ. Είμαι με την επαναφορά γρήγορη και να δούμε αν θα είναι και το παιχνίδι. Όχι, μπλοκ του Σπανού πάνω στην προσπάθεια του Αλέξανδρου Καρακώστα και να δούμε αν θα υπάρξει κατατροπή του σκορ. Ακόμη ένα τρίποντο βλέπουμε από την ομάδα των Σαλόνις, αυτή τη φορά είναι από τον Θανάση τον Τέντσο. Βάζει την ομάδα του μπροστά 21-20. Θεάει, δεν θα καταφέρει να σκοράρει, θα χαρίσει το rebound ο Πιέντρο και θα γίνει το κατέβασμα από τον Τέντσο. Είμαστε τελευταίο μισό λεπτό της πρώτης περίοδου. Προσπαθεί να βρει κενό χώρο. Πολύ ωραία πάσα για το Σπανό. Εξαιρετικό καλάθι για την ομάδα των Σαλόνις. 20 δευτερόλεπτα της λήξης της περίοδου. Θα πάει για όλο τον χρόνο από ό,τι φαίνεται η ομάδα των Manchester United. Σουτ τριών πόντων. Το 23-23, όπως θα μπορέσετε να δείτε και στην κάμερα. 23-23 η πρώτη περίοδος, μετά και το εύστοχο μπάζε μπίτερ του Ζέλιου στην τελευταία φάση της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος στο σημερινό αγώνα μεταξύ Salonix και Manchester United BC. Το σκορ της πρώτης περίοδου είναι στο 23-23. Εκτιμίζουμε με τις κόκκινες εμφανίσεις η ομάδα Manchester United, η οποία θα περάσουμε και μπροστά μετά την πολύ ωραία ενέργεια του Μουσταφά. Τέντσος. Πανός, μπάλα στο τριών πόντων, δεν είναι έστοχο. Θα προλάβει την μπάλα ο Κυφόπουλος, θα πάρει στην προσπάθεια. Πάρα
πολύ ο βλοκ του Σπανού. Το οποίο όμως η πάσα από εκεί και μετά δεν έχει αποτέλεσμα. Πολύ ωραίο το μπλοκ που έκανε ο Σπανός πάνω στην προσπάθεια του Καρακώστα. Αποτυχημένη η προσπάθεια της ομάδας των Manchester United, αλλά εδώ είναι ανάποδο, έστωχο το μακρινό τρίποντο του Πέντσου. Το οποίο ξαναβάζει την ομάδα των Σαλόνικς μπροστά αυτή τη φορά με 26-25. Καθαρό το rebound, καθαρίζει το rebound ο Κούλιος, ο Τασιός για την ομάδα των Σαλόνικς. Σπανός θα περαστεί η μπάλα μέσα κοντά στην ρακέτα, θα κερδίσει και το φάουλ ο Τένσος. Οπότε έχουμε το πρώτο φάουλ για την δεύτερη περίοδο, το οποίο κάνουν οι Manchester United DC. Θα προσπαθούν να πούνε ελεύθερα, να προσπαθήσει δίνει ο Σπανός εκεί πέρα. Πολύ ωραία πίεση του Μουσταφά, Τέντζος θα προσπαθήσει να βρει τη λύση. Θα είναι τα χέρια του Τάσιου, ο οποίος θα δώσει και το προβάδισμα, θα αυξήσει τη διαφορά για την ομάδα του σε 28-25. Καρακώστας δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Τέλος θα καθαρίσει το rebound. Τέντζος, τον αδελφό του Θωμά. Παρά λίγο το λάθος εδώ πέρα, το οποίο όμως δεν γίνεται. Μακρινό τρίποντο χωρίς στόχο. Δεν υπάρχει αλλαγή του σκορ, συγκεκριμένη επίθεση να αυξηθεί η διαφορά που θα έχουν οι Σαλόνικς. Παραμένει στο 8, στο 28-25, 7-54 είναι η λήξη του ημιχρόνου. Η γενική υπενθύμηση λίγο από την πλευρά της διοργάνωσης, επειδή είναι knock-out και μετράει το σύνολο των πόντων, δεν μετράνε οι νίκες. Εδώ πέρα να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση ισοπαλίας το παιχνίδι θα λήξει κανονικά και θα οδηγηθεί πολύ απλά στο τι θα γίνει στον δεύτερο αγώνα. Οπότε σίγουρα δεν θα δούμε παράταση σήμερα. Καρακώς είναι σούπηρος, πόντων η σοφάριση δεν είναι επιτυχημένη. Τέγος, Τέντσος. Θα βρει τον αδελφό του, τον Θανάση. Πολύ ωραία διαγώνια κοφτή πάσα. Το σούτ όμως δεν είναι αντίστοιχο από τα χέρια του Μούσια. Τέντσου σαν άλλος φωτιγάς. Χάρντεν. Μια μικρή ασυνοησία στην αρχή της επίθεσης του Μάτσι Λόγκησή. Ψαχνόταν η λύση για την πάσα. Δόθηκε και όπως δόθηκε και η επιθετική λύση για το σκοράρισμα 28-27, όλη την αυτοκίνηση θα διασκήσει το Μάς ο Τέντσος χωρίς αποτέλεσμα. Θα πάρει το φάουλ, δεν θα βάλει όμως το καλάθι ο Γκυφόπουλος για να καταφέρει να κάνει να γίνει σωστό, αλλά είναι στις βολές. Θα δούμε και τις βολές τις οποίες θα εκτελέσει. Η Κόπουλος πρώτη είναι άστοχη. Το σκοπίδι θα παραμένει 7 λεπτά πριν τη λήξη. Δεύτερη έστοχη στο Παρίσι 28-28. Πάει για την επίθεση ομάδα των Σαλόνικς με τον Τέντσο. Θα δούμε και τον αλφό του Θωμά. Θα πάρει μια δύσκολη προσπάθεια. Δεν θα είναι επιτυχημένη. Και δεν θα μπορούσε να δει τον διασμό η ομάδα των ομάδων της DC για την λόγω της υψηλής πίεσης του Σαλόνι. Καρακώστας θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Παίρνει ο Τέντσος. Θα δούμε και την επίθεσή του. Να το έχει πάρει όλη η επίθεση τώρα. Σπανός, χωρίς επιτυχία. Τα χέρια του Τέντσου όμως απλώνονται και πασάρουν την μπαλά σε αντίπαλο, ο οποίος δεν θα πάρει ποτέ την κατοχή, θα βγάλει έξω. Οπότε 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα των Σαλόνικς. Γιώργο Κάτσο,
ομάδες. Παναφορά με τον Τέντσο. Τσέγος έξω για τον Θωμά τον Τέντσο. Ανταλλάζουν την μπάλα, σου τη λέω πόντα από τη γωνία. Δεν θα είναι επιτυχημένο. Θα γίνει η άμεση επίθεση για τον Χρυσοφίδη. Θα βρει πολύ ωραία τον συνδέχτη. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τέντσος επισπανώ. Τέντσος σου τη λέω πόντα. Είναι επιτυχημένο. Χρυσοφίδη στο rebound. Όπλος θα τρέξει, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Με τον τον παιχτών της ομάδας, τον Manchester United, 5 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της επίθεσης, της περίοδου και του χρόνου, βλέπουμε αυτή την εκπληκτική συνεργασία των δύο παιχτών. Επιστρέφουμε μετά το time out για την επαναφορά. Μπάλα στρίκ 54 πριν τη λήξη του ημιχρόνου, 28-30 το σκόρ υπέρ του Manchester United σε BC. Επαναφορά για τους Salonics. Ξεκινάει ο Τέντσος την επίθεση και την ομάδα του. Δούμε τι θα ακολουθεί. Ο Μάστεντσος θα ανταλλάξει την μπάλα με τον Στεντζόφιλ και σπανός θα καρφώσει για την ισοφάριση. Έχει γίνει πολύ ωραίο το παιχνίδι για σήμερα. Κοιτάξτε από αυτό το κάρφωμα του σπανού. Το σκορ είναι στο 30-30-27, κάτι λιγότερο δηλαδή, και εμείς λίγα μπάσκετ για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Του τριών πόντων το οποίο γίνεται, αλλά δεν είναι επιτυχημένο από τον Βαράκα. Σπανός θα τρέξει όλο το γήπεδο, θα καταφέρει να σκοράρει. Θα βάλει ξανά την ομάδα του μπροστά με 32-30. Να δούμε αν θα υπάρξει η απάντηση του ομάδα των Manchester United. Υπόπλος θα βρει τον Μουσταφά, θα μπει κατά το γραφιστό. Το σούτ δεν είναι επιτυχημένο, όμως η επαναφορά είναι ακόμα της ομάδας των Manchester United, με την παρέμβαση την οποία έγινε από τον Τέβο. Βγάζει την μπάλα εκτός του γνωστού. Θα χάσει τους τριών πόντων, δεν είναι επιτυχημένο ούτε αυτή η κριτική προσπάθεια. Χρυσοφίδης, ξανά στο προβάδισμα 32-33 για την ομάδα των Manchester United, των τυπικά φιλοξενούμενων σήμερα. Πάσα για την αδύνατη πλευρά, χωρίς επιχείρημα και το σούτ, αλλά ο Τσέγος έρχεται να αφήσει την μπάλα στον υπάλληλο καλάθι. Βλέπουμε πολλές αλλαγές στο σημερινό προβάδισμα 32-33 ως ώρα. Είναι ο αγώνας, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα μας αφήσει το παιχνίδι ήρεμος καθόλου. Και προλάβω να το πω, ο Στεάι με επιβεβαιώνει το σκορ είναι στο 34-36. Άλλη μια αλλαγή στο προβάδισμα των δύο ομάδων για σήμερα. Τέντσος θα πάει να μπει μέχρι μέσα. Πολύ ωραίο γκολ, αλλά χωρίς επιτυχία στο σκορ το πήγε μέσα στην ώρα του Στεάι. Να δούμε αν θα περάσει. Και μπροστά στην επιτυχία του Μουσί και το πανέμορφο κάρφωμα από τον Στεάι. Βάζει την ομάδα του προς άμεση 4. Απάντηση άμεση και συν 3 με τους Salonics από τα χέρια του Θωμά του Τέντσου 37-38. Βήματα. Το time out μας δίνει την ευκαιρία να επιθυμίσω αρχικά τελευταία τελευταία το σκορ 3 και 28 η τη λήξη της
δεύτερης περίοδου στην πρόσωπο του αγώνα και των τελικής φάσης στους Μάστερ ανάμεσα σε Σαλόνικς και Μάστερ United BC. Έχουμε εκπληκτικές φάσεις, εκπληκτικές αλλαγές, πολύ γρήγορο παιχνίδι. Μας αρέσουν κάτι τέτοια. Εμείς πάμε για μια ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out, λοιπόν, αναφορά του Σαλόνικς. Δεν βάζει ο τέλειος την μπάλα, καλφό του Θωμά. Θα προσπαθήσει από τα μέσα να βρει χώρο για το σουτ, θα το πάρει χωρίς αποτέλεσμα. Στη Άι θα πάρει την μπάλα, θα τρέξει το γήπεδο άλλη μια φορά. Δικόπουλος κύριων πόντων, άστοχο, πιο ψηλά από όλους. Θα είναι ο Σεντιόγλου. Του ΣΤΕΑΙ, κατοχή παραμένει όμως για την ομάδα των Σαλόνικς. Κάτω δεξιά μπορείτε να δείτε και τις αλλοστρακτήριες χειραψίες που ανοίγουν ΣΤΕΑΙ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να μπορέσει να δεις μία από αλλά δεύτερον και το, την άμυλα των παιχτών. Πραγματικά οι φάσεις που έχουμε σήμερα μπορούν να μην είναι και απερίγραπτες. Συνεχίζει πάλι Σαλόνικς. Καλάθι και φάουλ το οποίο παίρνει ο Θωμάς Στέντζος από τον Κώστα Καρακώστα. Βάζει την διαφορά 41-38 για την ομάδα του. Δύο τελείς περίπου με χρόνου, 41-38 το σκορ, θα παραμείνει 41-38 υπέρ την ομάδα των Σαλόνικς, ένα παιχνίδι το οποίο είναι τρεχαντήρικο, θέλει πολύ καλά πνευμόνια, είναι παιχνίδι ταχύτητας και αυτό το έχουμε δει και πλην των εκδηδιασμών, το έχουμε δει και από το πόσο ανέβηκε γρήγορα κάποια στιγμή το σκορ, το οποίο ήταν 41-38, 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για τους Σαλόνικς, τυπικά οι διπλεδούχους με τα μπλε σήμερα. Έχει τρέξει το παιχνίδι πάρα πολύ, προσπαθούν όλοι και οι μάζες να βρίσκουν τους ελεύθερους χώρους στις άμυνες να διασχίσουν την άμυνα με μία κάθετη πάσα κάτω την ρακέτα, αλλιώς αλλιώς να πάνε σε σου τριών πόντων όπως αυτό που βλέπουμε μόλις τώρα τον ΣΤΕΑΙ. Φάουλ το οποίο δίνεται μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς στην υπέρ της ομάδας των Σαλόνικς. Το δοχείλι πάνω στον Τέντσο. Είναι τόσο γρήγορο που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε και εμείς το τι συνέβη εκείνη τη φάση. Θα μπορέσουμε σε βάση να δώσουμε την εξήγηση λίγο καλύτερα, να δούμε και τι συνέβη ακριβώς. Τέντσος θα βρει τον αδελφό του έξω. Πάσε το φανό του τριών πόντων. 44-41, 1,5 λεπτό για τη δεύτερη περίοδο. Σε Άι για τον Καρακώστα. Στον Καρακώστας Συνάει πάρα πολύ ωραία η μπάλα για το Manchester United. Το σκορ 44-43. Τώρα λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Πανός Τέντσος παρέλει να χάσει την κατοχή, όμως δεν συνέβη εν τέλει. Τέντσος
τέλος της επίθεσης εδώ σου, το οποίο γίνεται από τον Σεργιόγλου, δεν είναι επιτυχημένο. Παραμένει στα 43, περίπου μία κίνηση ειδικά στην ομάδα. Ο Κυφόπουλος όμως θα κάνει γρήγορο σουτ, άστοχο από απόσταση, μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Η επίθεση είναι αποτυχημένη από τους Σαλόνικς σε 3 χρόνους. Ούτε ο Τέντζος ούτε ο Σπανός θα καταφέρουν να σκοράρουν. Φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στη τρίπλα, την οποία επιχειρεί από την πλευρά των Manchester United ο Λαμπρέντης, κάνει το φάουλ από εμάς ο Τέντζος, 17 δευτερόλεπτα για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Αναφορά τελευταία 15 δεύτερα. Να δούμε την επίθεση του Manchester United. DC Γκυφόπουλος θα σπαταλήσει τον χρόνο. Καρακώστα στη λήξη, είναι άστοχο. Δεν θα προλάβουμε να δούμε την επίθεση ομάδα των Σαλόνικς. Πάμε στο ημίχρονο. Οι Σαλόνικς να είναι μπροστά στο σκορ με 44-43. Εμείς σας αφήνουμε προς το παρόν και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε εδώ λοιπόν για την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου και τρίτη δεκαλέπτου της σημερινής αναμέτρησης μεταξύ Σαλόνικς και Manchester United FC. Το σκορ είναι 44-43 υπέρ των Τικάλιβεδων των Σαλόνικς με τις μπλε για σήμερα εμφανίσεις. Μια δεύτερη περίοδος η οποία έδωσε ένα μεγάλο μέρδιο στα highlights. Να δούμε αν θα γίνει και στο δεύτερο ημιχρόνο κάτι παρόμοιο, να μπορέσουν και οι δύο ομάδες να δώσουν θέαμα σκορ, απαντήσει μια στην άλλη. Αλλαγές στο σκορ, όπως έχουμε πάρα πολύ στο πρώτο ημιχρόνο, το οποίο ήταν άκρως θεαματικό. Οι δύο ομάδες έδωσαν έναν εξαιρετικό εαυτό. Τώρα ήρθε η ώρα να επιβεβαιώσουν την κυρίως η δεύτερη περίοδο και να δούμε το αποτέλεσμα που θα δοθεί στον πρώτο αγώνα μεταξύ τους για τους 8 της διοργάνωσης στο Master. Το κλέσιμο εδώ από τον Καρακώστα, Γκυφόπουλος θα κάνει τη διείσδυση, θα πετύχει το καλάθι, θα βάλει μετά την ομάδα του 46-47. Σε γρήγορη επίθεση η ομάδα των Σαλόνικς δεν θα είναι όμως τόσο γρήγορη. Εξαιρετική πάσα και εκπληκτικό το μπλοκ του Γκυφόπουλου στα ίσα, χωρίς καν να έχει πάρει κάποιο σουτέρ ούτε ο μπλοκέρ. Φορά γυάλμα, φάουλ, το οποίο δίνεται αντιαθλητικό από τον Καρακώστα πάνω στον Τέντζο. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Για αυτή την απόφαση δεν υπήρξε τουλάχιστον προφάνη και πρόθεση για διακοπή του σουτ, αλλά πιο πολύ για διακοπή της κίνησης του παίχτη την ώρα που μπαίνει στην μεγάλη μπασκέτα. Τέντζος Θανάσης θα εσωφαρίσει στην πρώτη του βολή, 47-47. Δεύτερη θα είναι επίσης έτσι, ξαναπερνάει η ομάδα Σαλόνικς μπροστά. Θα έχουν την ευκαιρία να ψήσουν τη διαφορά μετά και από την επαναφορά τα χέρια του Τωμά Τέντζου. Τέντζος, μπάλα. Θα αφήνει να βελτιλήσει Σπανός του 3 πόντων. Δεν είναι έστω από την πάρα στο rebound. Γκυφόπουλος Σπανός θα μπορέσει να κλέψει το σουτ, το οποίο δεν είναι έστω από το πουλιο. Καφά παίρνει τον rebound. Γρήγορος, γρήγορη πάσα, αλλά τον πιο γρήγορος ο Τέντζος, ο Θανάσης θα κάνει το κλέψιμο και θα δώσει το αλφόν του Τωμά. Σουτ, το οποίο είναι επιτυχής από την γραμμή των βολών. Φάουλ πάνω στον Χρυσόφιδη από τον Θωμά Τέντζο. Εξικό σου το καταλαβαίνει και εσείς ότι φυσικά και δεν μετράει και έγινε μετά την χρέωση του φάουλ. Οπότε δεν έχουμε αλλαγή σκόρ 48-47, αν και όλα τα σωστάκια να πούμε την αλήθεια. Γκυφόπουλος θα βάλει το
τα λάθη θα ξαναβάλει την ομάδα των Τόκιων και Απόλλων μαζί με την ΑΕΠΣ μπροστά. Λάθος, θα πω άβουλο και άλογο για τον Κούλιο, ο οποίος θα δώσει την παραφορά στους αντιπάλους, θα αλλάξει την κατοχή, θα πάει στα χέρια πάλι το μάτς στην ΑΕΠΣ. Σε ΑΕ χωρίς αποτέλεσμα το σούτ του, Στοφίδης να πάρει το rebound, μπάλα στο Σαλόνιξ, Στρέτζος χωρίς να μαρκάρεται, δεν καταφέρνει να σκοράρει. Στοφίδης, Βόπουλος θα πάει μέχρι μέσα το πρώτερ και 48-51. Σαλόνιξ η μπάλα να έρθει για τους τρέντες κομμά. Λούτ από μακριά δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όμως το ριπάν το εγώ του γρήγορου πάς πανώ και θα σκοράρει. Θα μειώσει πάλι στον πόντο. Πολλές οι αλλαγές στον πίνακα του σκορ. Άλλη μια ήταν αυτή που είδατε μόλις τώρα, το 50-51. Λάθος ασυνοησία μεταξύ Σπανού και Θωμά Στρέντζου. Δεν θα είναι ρυθμισμένη πάσα, θα αλλάξει κατοχή στα χέρια πάλι των Μάτσερ United BC. Και ο Κυφόπουλος στην επίθεση με τον Μουσταφά. Δεν θα είναι επιθυμένη η προσπάθειά του ούτε το Στεάι. Να δούμε ποιος θα πάρει το rebound. Θα πάρει ο Τάσιος Κούλιος. Θα πάει μέχρι κάτω μπασκέτα να κερδίσει το φάουλ από τον Χρυστοφίδη. Είναι το δεύτερο μαδικό για την ομάδα των Μάτσερ United BC. Θα διηγηθεί σε βολές. Γιατί ήταν πάνω στο σούτ του μικρά παιδιά που μόλις σας το ότι θα είναι στις βολές. Το βολή είναι εύστοχη, 51 όλα, όλα στα ίσα για τις δύο ομάδες, 5-56 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Από τα χέρια του Πούλιου ανεβάζει την μπάλα ο Δέλιος και έχει την πίεση, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα από τον Στρέτζο. Πάρα πολύ κίνηση του Θεάη χωρίς αποτέλεσμα, καταφέρει να σκοράρει παρά την εκπληκτική αυτή κίνηση. Στρέτζος θα μπει πολύ όμορφα, αλλά δεν θα καταφέρει τον αποτελέσμα να σκοράρει, να αυξήσει τη διαφορά για την ομάδα του. Η Φόκλος θα μπορεί να περάσει από τις πάντες, θα κερδίσει το φάουλ κάτω από την μπασκέτα, το οποίο γίνεται από τον Ιδικιώτη. Μισχωρεί το φάουλ από τον Πούλιο, το πρώτο προσωπικό του φάουλ, δεύτερο ομαδικό. Αλλαγές για τις δύο ομάδες, την Κόβλο εκτελέσει τις δύο βολές. Πελάδιο, πελάδιο το σκορ, 5,5 μετά τη λήξη της περίοδου. Ξανά μπροστά η μάθημα συνέδρια του BC με 52-53 στην γρήγορη επίθεση. Τον υπάλλου Υπόπουλος θα κρατήσει την μπάλα, θα πάρει το φάουλ από εκεί το καλάθι, θα δώσει την διαφορά στους πόντους 52-55 και timeout για την ομάδα του Σαλόνιξ. Πάλι ερχόμαστε λοιπόν από το timeout που κάλεσε η ομάδα του Σαλόνιξ νωρίτερα. Και στην γραμμή των φορών θα πάει ο Κυφόπουλος μετά από το καλάθι του φάουλ που με νωρίτερα ήρθε η ώρα να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή για το έμεσο τρίποντο να δώσει διαφορά στην ασφαλεία.
σε 4 πόντους. Θα είναι επιτυχημένη πόλη 52-56. Η διαφορά είναι πάνω από μια επίθεση τη στιγμή της ομάδας των Magic United BC. Εδώ δούμε κάποιο τεράστιο κεφάλαιο από 3 πόντους. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Στρέτζος. Πόπουλος θα ξαναπέμπωσα μέσα, θα δώσει πάσα στον Μουσταφά. Σουτ από τον τέλειο χωρίς αποτέλεσμα, το rebound μπάζει το Σαλόνιξ. Ένα πράγμα από τον συνδυασμό. Μπάλα στον Μούσκα, τον Χάμπερ της ομάδας. Το Σαλόνιξ σούτ από σπανό χωρίς αποτέλεσμα. Το rebound είναι από τον Στρέτζο, από τον Τζο. Το οποίο κερδίζει ο Σπανός κάτω από την βασκέτα. Μειώνει σε 54-56. Να δούμε και συγκλονιστική πολύ, να δούμε αν θα είναι επιτυχής. Επιτυχημένη και η πολύ στο μείον 1. Αλλαγή στην θέση του Τάσιου. Περνάει ο Τέγος. Ζωφίδης θα δώσει την επίθεση το μέσος με BC. Θα την πάρει κιόλας την επίθεση χωρίς αποτέλεσμα. Γρήγορα θα βγει στην επίθεση η ομάδα. Το Σαλόνιξ πολύ ωραία άμυνα του Κυφόπουλου. Πριν η μπάλα φτάσει στα χέρια του Σπανού και σκοράρει, θα ανακόψει την πορεία της μπάλας στον αέρα. Και όμως η κατοχή θα μείνει στα χέρια της ομάδας του Σαλόνιξ. 19 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Στη γωνία κέντρος προσπαθεί να δει την κλίση του. Και εγώ Σπανός θα πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα η πιέδρα κατά την καλάθι. Παρά δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ευχάριστα την πολύ ωραία ενέργεια που έκανε Κυφόπουλος. Θα πατήσει με την ισχύ ενέργεια, αλλά με επιτυχία συγκεκριμένα. Διαφορά στους 3, 35-58 υπέρ της ομάδας των Manchester United BC. Στην και 36 για την ισχύ της τρίτης περίοδου. Το φάουλ το οποίο κερδίζει μαζί του Σαλόνιξ στο χώρο του κέντρου θα είναι με παραφορά, είναι το τέταρτο ομαδικό που κάνει η ομάδα των Μάντζεστερ. Και Τζος θα πάει κάτω, είμαστε πολύ ωραίο να το λέει Ιάπ. Ξανά για φορά στο πόντο 57-58. Σε Άρη Κώστας χωρίς αποτέλεσμα. Πολύ ωραία προσπάθεια του Τέντζε, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ριμπάου του Παρακώστα, του Ρόλου Κωσεάη. Κυφόπουλος δεν είναι επιτυχημένο το σούτ, αλλά το μακρινό. Εκτά μακρινό Ριμπάου, το οποίο είναι για την ομάδα των Μάτσικ Ριμνάκερ. Καρακώστας, ο Ριμπάου του Ξανά στους Θεάη. Θα πάρει το σούτ, η λήξη του χρόνου. 57-60. Τομάς Τέντζος θα βγάλει έξω για τον αφιλιά στο τέγκο. Το σούτ δεν είναι επιτυχημένο. Σπανός στο rebound. Τα σκοράρι θα μειώσει πάλι σε πόντο 59-60. Ανεβαίνει το σκορ, ανεβαίνει οι ταχύτητες. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το κλέψιμο το οποίο γίνεται από τον Θωμάτο Τέντζο. Γρήγορα έξω για τον αδελφό του. Του τριοπότο μέσα ανατροπή του σκορ 62-62 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κακός κατεβάσει την μπάλα. Θα πάει προς τα μέσα. Το μπλοκ από τον Σπανό. Πάρα πολύ ενέργεια χωρίς αποτέλεσμα την ομάδα του Σαλόνιξ. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Σπανός. Ο Σιάιτ θα καταφέρει να κατεβάσει την κατοχή. Θα περάσει βάση του Πόπλο. Καλά
φάουλ, 62-62, ένα λεπτό και 20 δεύτερο και την λήξη της περιόδου. Θα πάρει το φάουλ. Ο Κυφόπλος θα βάλει το καλάθι. 62 όλα θα δούμε στην πλειοδική βολή αν θα έχει αποτέλεσμα για την αναδροπή. Το έμεσο τρίποντο αν θα ολοκληρωθεί. Μέσα η βολή, ολοκληρώνει το έμεσο τρίποντο. 62, 63 ξανά αναδροπή. Όπως έχουμε πει πολλάκι σε το παιχνίδι, όντως είναι για πάνω κάτω, τόσο στην μπάλα, το πώς θέλει την μπάλα, όσο και το σκορ, και οι δύο ομάδες αλλάζουν συνέχεια προβάδισμα. Πιο πολύ να συνέχει μαραθώνιο, συγκεκριμένο παιχνίδι πάρα μπάσκετ από την άποψη του σκορ, εναλλαγές συνεχώς στην κορυφή. Βόπουλος, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Το λεπτό σε περίοδο που ο κατεβάσει την μπάλα. Θα βγάζει από το τέλο χωρί να πετύχει ο Κυφόπλο. Κλέβει να πει στον ενδιασμό. Πάσε το πλάτη. 1-2. Παίζουν κοροϊδάκι. Κορόνο με τον Ισπανό. Οι δύο παίχτε θα καταφέρουν να σκοράρουν. Θα βάλουν την ομάδα του με διαφορά τριών πόντων. 34-67. Πολύ ωραία κάτω. Πάσε το πλάτη. Θα έχει αποτέλεσμα. Να δούμε το highlight! Εκτική ανεπίθεση! Τρομερό το κάρφωμα για την ομάδα των Βατσιμπάνη Πισί και φυσικά τον Στεάι στην τελευταία τελικά επίθεση τους σε τελική περίοδο. Δεν είναι επιτυχημένο το τρίποδο, απομένουν 2 δευτερόλεπτα, πολύ μακριά ο Κυφόπουλος και δεν καταφέρει να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά το highlight της περίοδου έχει έρθει. Φυσικά στο κάρφωμα πήραμε νωρίτερα για το 64-69. Επιστρέφουμε για τέταρτη και τελευταία περίοδο. Για σήμερα το σκορ είναι στο 64-69. Σε μεγαλύτερη διαφάνεια που έχουμε δει ως τώρα στο παιχνίδι υπέρ της ομάδας του Manchester United BC και του Thessaloniki. Η ομάδα των Μασουρέτ BC στο τέλος της τρίτης περίοδου έπαιξε την καλή άμυνα, έδωσε την διαφορά. Κάνει και την ανατροπή από το μείον 2 στο συν 5 και τώρα θα συνεχίσει η διαφορά, θα είναι έστωχο το τρίποντο από τον Τέντσο. Δεν θα τρέξει σε ενδιασμό σε Άι, θα αφήσει τον Κυφόπλο, θα μπει μέχρι μέσα και θα αφήσει την πάση καλάθι. 64-71. Τέντσο σε Τέντσο για σου τριών πόντων, άστοχο. Αυτός το πάρει, Στεάι θα βγει την μπάλα, αλλά Τέντσος θα το ολοκληρώσει το rebound και την ομάδα. Δεύτερο στο τρίποντο, ο Σταφά. Κυφόπουλος θα μπει μέχρι μέσα, θα χάσει την κατοχή μπάλα στα μιλά. Βγήκε το Τέντσο, στον αδελφό του, θα ανάψει. Η άμυνα προς το παρόν, το δικαγό σε καθυστερεί την επίθεση, αλλά ο Πούλιος καταφέρει να σκοράρει για το 66-71. Μια πάρα πολύ ωραία επιθετική προσπάθεια από τον Ξοφίδη. Θα έχει αποτέλεσμα μια πολύ καλή αμυντική προσπάθεια από τον Σπανό. Τέντσος θα ψάξει τη λύση, η οποία είναι ο Σπανός στην περίπτωση. Πούλιος θα πάνε στην πιο αργή επίθεση, παρότι υπήρχαν υποθέσεις επιδιασμού εδώ πέρα. Τέντσος ο Μάς καταφέρει να μην βάλει το καλάθι. Θετικό το rebound, άστοχο όμως το σουτ. Το φύγεται από τον Τέγκο, θα πάει γρήγορα στην συνδυασμό σου τριών πόντων, το οποίο δεν θα είναι έστοχο rebound. Ο Πούλιος ξανά επίθεση στους Σαλόνικς. Τέντσος Τέγκος, άστοχο το σουτ. Πήγανε 2 τον Manchester United και καταφέρνουν να καθαρίσουν το δεύτερο χρόνο, να παραπελευθούν. Κυφόπουλος ηρεμεί την επίθεση. Σοφίδης σου τριών πόντων, άστοχο. Πούλιος κυρικά είμαι σταφά χωρίς να μπορέσει να πάρουν την κλίση. Δεν υπάρχει φάουλ. Καθαρία με την Κατακώστα. Ο
τριών πόντων. Διαφορά στις 8. Προβάδισμα 8 πόντων και time out την ομάδα Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out το οποίο πήρε η ομάδα Θεσσαλονίκης, 7 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα, 66-94 το σκορ συν 8 για την ομάδα United BC. Η επίθεση της ομάδας Θεσσαλονίκης θα είναι το Fred με τον Τίντσο. Φάουλ το οποίο γίνεται στον Μουσταφά πάνω στην προσπάθεια του Τέσου. Μένουν δευτερόλεπτα, σπανός Τέντσος από τη γωνία, το οποίο δεν θα έχει αποτέλεσμα σε έναν εφηβιασμό. Κακό θα Μουσταφά να χάσει την παρακολουθία του. Θα κάνει και βήματα 6-52 για την λήξη του αγώνα. Τέντσος γρήγορα για τον Τέγο χωρίς αποτέλεσμα το σούτ. Όπως το rebound δεν θα χρειαστεί, δεν μπορεί να δημιουργήσει σχεδιασμό, θα πάει πάρα πολύ αργά, θα πάει να σε ήρεμη κατοχή. Μουσταφά, χωρίς αποτέλεσμα. Σπανός θα τρέξει στην φάση. Ο Μαστελτζός θα χάσει την μπάλα, Στεάι θα βγει, και του Πόπουλο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μεγάλη διαφορά, διψήφια για πρώτη φορά στον αγώνα, 66-16. Γρήγορη πάσα, πάρα πολύ ωραία, η οποία δεν βγει σε ενδιασμό. Σουτ των τριών πόντων, άστοχο από τον Τέγο. Με δεύτερη προσπάθεια, έστοχη διαφορά, 69-76. Τριών στους 7 η ομάδα του Θεσσαλονίκης. Το rebound είναι από τον Τέγο. Τέντσος στον κανονικό του. Πάρα πολύ ωραία μυστική προσπάθεια του Στεάι, ο οποίος κόβει την ψυχολογία του αντιπάλου στην συγκεκριμένη περίπτωση. Παραφορά είναι ο Τέντσος. Δεν θα μπορέσει να βρει τον συμπέκτη του. Σπανός θα πατήσει τη γραμμή. Αλλαγή κατοχής 5-18 για τη λήξη του αγώνα, 68-76. Καταλαβαίνουμε ότι η Μάτσιλα Επίση δεν χρειάζεται να βιαστεί. Έχει το προβάδισμα που είναι ασφαλείας. Θα θέλουμε να το πάρει. Το οποίο κάνει ο Γιφόπουλος, παραμένει το 69-76, στο σύν 7 η Manchester United. Τέντσος θα πάρει την αυτοκτονική, θα κερδίσει το φάουλ, δύο βολές. Φάουλ το καλύτερο, ο Χριστοφίδης είναι στο βαμβίδιο χώρα του πάνω στη στροφή που πήγε να κάνει ο Θόμας Τέντσος. Πρώτη βολή εύστοχη. 70-76. Δύο ακόμα πλέον, 71-76. Μετά και τις δύο βολές τις οποίες δίνει, καταφέρνει να σκοράρει το Θόμας Τέντσος. Καρακώστας σαν στην παραφορά. Θα προσέξει τον Τυφόπουλο. Θα πάρει το φουτ χωρίς αποτέλεσμα. Πιο καθαρά και αποτελεσματικά το άλμα Σεργιόγλου. Τέντσος. Φάουλ. Το φάουλ είναι το
το μαγικό το οποίο γίνεται πάνω στον Στεργιόγλου. Στον τέταρτο μαγικό. Δεν έχω το παρόν. Και εγώ στο πανό να με αφα πάει να τρέξει. Θα πάει σε πιο αργό τέμπο αυτή η επίθεση. Παίζει χαμηλά τον Καρακώστα. Μπλοκ από τον Μουσταφά. Αλλά παραμένει στη μπάλα στα χέρια της ομάδας του Σαλόνης. Τρεις προσπάθειες του πανού. Και έχουμε τεχνική ποινή. Η οποία είναι πάνω στο πάνω, δεν μου καταλάβει λογικά για κάτι το οποίο ανέφερε. Λάθος στον Τέντσο, δεν είναι αλλού σωστά τα χείλη του BPP. Θα εκτελέσει τη βολή ο Γκυφόβλος, θα σκοράρει, διαφορά μεγαλώνει. 71-70. 3,5 τέκτη του αγώνα. Καρακώς κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα μας στην NBC μετά και την τεχνική ποινή. Κάνει την τεχνική αλλά δεν το πληρώνει. Θα πάρει την ατομική και θα καταφέρει να σκοράρει. Το Μαστέτσος θα βρει το σπανό. Καλάθι και φάουλ το οποίο κερδίζει ο σπανός για την πιάτη πάσα του Τέντσου. Μειώνει σε 3-73-70. 6-30 και 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Ήταν το πέμπτο μαδικό φάουλ το οποίο κάνει η ομάδα που μας διαδεχθήσει στην τελευταία περίοδο. Πανός έμεσο τρίποντο. Διαφορά είναι τους 3-64-77. Στεάι θα μπει μόνος μέχρι μέσα. Πανός ο οποίος έχει πολύ στο χέρι σήμερα θα πάει για την εκτέλεση της βόλης της τεχνικής ποινής. Αλλά απλά οδηγόμαστε σε time out. Το σκορ 74-77, 2:57 για τη λήξη του αγώνα. Επιστρέφουμε λοιπόν, εύστοχη βολή για τον Σπανό, μειώνει σε 2 πόντους, 77-70. 5-2 για τη λήξη του αγώνα. Αναφορά από την πλευρά του Σαλόνιξ. Τέλος στο μας, θα βγει την baseline, θα αφήσει την πάσα στον Στεργιόγλου, ο οποίος θα φαρίσει σε 77-77. Στεάι, Μουσταφά, φάουλ το οποίο χρειάζεται ο Στεργιόγλου, δεύτερο ομαδικό. Παραφορά από την βασική γραμμή και την ομάδα των Magic United DC. Διφόπουλος, κατσάνει το σούτ από την γωνία. Έστωχο, 77-80. Το σκορ είναι πάρα πολύ μεγάλο και άμεση απάντηση 80-80 από τον Ματέντζο.
Καρακώστας δεν είναι εύσοχο. Στην προσπάθειά του για σύγκριον πόντων. Στεάι θα μπει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι. Θα ξαναβάλει μπροστά την ομάδα του. 82, 2 λεπτά για τη λήξη του σημερινού αγώνα. Εκπληκτικός αγώνας, εκπληκτικές οι δύο ομάδες. Να δούμε το τέλος για σήμερα πόσα είναι. 2 λεπτά απομένουν. Αφού εκτελεστεί και η βολή από τον Στεάι, να δούμε αν θα βάλει το σέλμα του για 3 πόντους. Επιστημένη βολή, 80-83. Με την ομάδα του Μάσης Μέντε BC. Τέλος. Πολύ ωραία αλλαγή για τον αδελφό του. Και θα πάρει το σουτ. Δεν θα είναι λυσιμένο. Σειρά το rebound από τον Στεάι. Νικόπουλος. Ξανάει το Στεάι. Στο φαουλ. Μπάλα έξω για τον Καρακώστα. Δεν γίνει το κλέψιμο. Στεάι 80-86. Όταν συμβαίνουν στο μπάσκετ, είδατε ακόμη ένα σήμερα. 1.25 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου στο αγώνα. Για πολύ ωραία πάσα, αδερφική τέντσο σε τέντσο. Για τη μείωση σκόρ 82-86. Μπάλα περνάει όλο το γήπεδο και βρίσκει αφύλακτο. Τον Θωμά τέντσο. Στεάι, τον Καρακώστα. Το σουτάρι χωρίς αποτέλεσμα. Rebound, άμεσο. Πάσα για Σπανό. Υπάρχει πιο οργανωμένη επίθεση Σαλόνικς για την φορά. Double team ανοίγει ξανά το μαρκάρισμα. Τέντσος, Σπανός. Δεν είναι επιστημένη προσπάθεια. Νικόπουλος ο Ιμπάου. Θα μπει ο Νικόπουλος μέχρι μέσα. Θα φύγει ο Μουσταφά. Δεν θα καταφέρει να καρφώσει. Κάντε ευκαιρία για το προβάδισμα να αυξηθεί η διαφορά. Δεν σημαίνει ούτε η τάπα αλλά ούτε η προσπάθεια του Τέντζου. Στεάι στην επίθεση 20 δευτερόλεπτα απομένουν. Γιφόπουλος δεν καταφέρει να σκοράρει με το rebound, το οποίο θα είναι στα χέρια του Στεντιόγλου. Γρήγορη επίθεση για τον Μαουσαλόνης. Τέντζος θα κάνει 85-86-8. Δεύτερα για την λήξη. Χρυστοφίδης. Μουσταφά. Δεν θα γίνει η επίθεση. Τέλος σημερινού αγώνα 85-86. Δεν έχουν επιθυσιάσει να λύσουν. Δεν έχουν λύσει κάτι δύο ομάδες. Περιμένουμε τον επαναληπτικό για να δούμε εκεί τι θα γίνει. Δεν χρησιμοποιούν διαφορές. Πόντων είναι που μετράνε.